Η ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ Αθήνας δίνει αγωνιστικό ραντεβού και χαιρετισμούς. Διαδηλώνουμε μαζί με γονείς και μαθητές για τα δίκαια αιτήματά μας. Λέμε ένα δυνατό, φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Στους παγωμένους μισθούς, στην οικονομική και εργασιακή εξαθλίωση, στην ακρίβεια και το τροματικό κόστος διαβίωσης. Λέμε δυνατό, φτάνει πια, δεν πάει άλλο, στην υποχρηματοδότηση σχολικών επιτροπών, στην απαξίωση του παιδαγικού μας ρόλου, στην κλοπή μεροκαμάτων των αναπληρωτών που αυτοί που πληρωθήκαν του κοπήκανε 5 μεροκάματα. Καμία ανοχή και καμία αναμονή. Δυναμώνουμε τον αγώνα για ένα σχολείο για όλα τα παιδιά, δημόσιο και δωρεάν, που θα μορφώνει ολόπλευρα και δεν θα μας εξοντώνει. Δεν θα μας φορτώνει με περιττά γραφειοκρατικά βάρη, με κουτάκια και αξιολογήσεις που καμία σχέση δεν έχουν με τη μόρφωση των μαθητών μας. Με την ενότητά μας σε κάθε σχολείο, σε κάθε σχολείο διδασκόντων, σπάμε στην πράξη τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία. Δίνουμε δυναμικό ραντεβού κλιμακώντας τον αγώνα μας στην πανεργατική απεργία 9 Νοέμβρη. Είμαστε μαζί σας, μαζί με τους μαθητές παιδιά μας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, γιατί που χτίσαμε να ακούμε ότι τα σχολεία λειτουργούν μια χαρά και εμείς οι γονείς μαζί με εσάς ζούμε μια άλλη πραγματικότητα. Γιατί τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με εσάς για τις ανάγκες δραστηριότητές σας, όμως που είναι με πληρωμή και εκτός σχολείου. Γιατί θυμώνουμε που τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν στήριξη και η έγκαιρη διάγνωσή τους βρίσκεται στον αέρα. Γιατί νιώθουμε ότι η κυβέρνηση και αυτοί και οι προηγούμενες μας κοροϊδεύουν για το ολοήμερο που χωρίς δάσκαλο, χωρίς τραπεζαρίες και τραπεζοκόμους ευαγγελίζονται για ένα σύγχρονο ολοήμερο σχολείο. Αγανακτούμε με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αρκετές περιπτώσεις διαφορετικά μαθήματα από το αντικείμενο σπουδών τους. Αγχωνόμαστε μαζί με εσάς με το νέο εξεταστικό σύστημα, το νέο λύκειο και την ελάχιστη βάση που κάνει το σχολείο σας ακόμα πιο ανταγωνιστικό και σας γεμίζει άγχος. Ανησυχούμε αν φέτος τα σχολεία θα είναι ζεστά, θα είναι καθαρά. Βλέπουμε εσάς τα παιδιά μας πολλές φορές να πηγαίνετε στα ίδια σχολεία που εμείς ως γονείς πηγαίναμε, που τα προνήπια και νήπια στα νηπιαγωγεία είναι ακόμα σε κοντέινερ και ουσιαστικά δεν καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες οι δικές σας στα κτηριακά. Για όλα τα παραπάνω λοιπόν, εμείς μαζί σας διεκδικούμε αύξηση στη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, εξασφάλιση μόνιμου προσωπικού καθαριότητας, πλήρου εργασία σε κάθε σχολείο, του απαραίτητου βοηθητικού σχολικού προσωπικού. Σήμερα τα σχολεία μας έχουν ανάγκη από μόνιμους σχολικούς φύλακες, σχολικούς τροχονόμους, μόνιμους τραπεζοκόμους, επιστάτες. Παλεύουμε για κανένα σχολείο χωρίς σχολικό γιατρό. Θέλουμε σχολικούς νοσηλευτές, σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας σε κάθε δήμο. Κανένας μαθητής χωρίς κάλυψη παράλληλης στήριξης. Προγράμματα σε όλα τα σχολεία τώρα ενισχυτικής διδασκαλίας. Μόνιμο δάσκαλο ολοημέρου για τα τμήματα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερή παιδαγωγική σχέση και μελέτη όλων των μαθητών παιδιών μας. Διεύρυνση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Απαιτούμε να εξασφαλιστεί τώρα δωρεάν μεταφορά μαθητών με ευθύνη κάθε περιφέρεια σε όλη τη χώρα. Δωρεάν προγράμματα αθλητικής και πολιτιστικής δράσης στα σχολεία δωρεάν με ευθύνη του κράτους στις απογευματινές ώρες. Κεντρικό πανελλαδικό σχέδιο για ανέργεση τώρα τον 21ο αιώνα νέων σχολείων με αρέωση μαθητών στα τμήματα. Κανένα σχολικό τμήμα πάνω από 15 μαθητές. Κατάργηση τώρα κάθε τάξη που είναι μέσα σε κοντέινερ. Να καταργηθεί τώρα η τράπεζα θευμάτων και η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Πολύ περισσότερο παλεύουμε μαζί σας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς σας, γιατί θέλουμε να είστε χαρούμενοι σε ένα σχολείο που δεν θα σας εξοντώνει. Θέλουμε ένα σχολείο που θα το γουστάρετε, θα σας εμπνέει και θα σας δίνει ουσιαστικά εφόδια για το μέλλον. Στη μεταμόρφωση συγκεκριμένα, μετά από 2 χρόνια γεμάτα τοπικές κινητοποιήσεις, καταλήψεις, γενικές συνελεύσεις, χτίστηκε επιτέλους το 2ο Γενικό Λύκειο, το οποίο χτιζόταν εδώ και 8 χρόνια κοντά, ενώ συζητιόταν 20 και χρόνια. Προφανώς, αν και καινούργιο κτίριο, έχουμε και εμείς προβλήματα όπως όλα τα σχολεία.
Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2022 να μας λένε για λόγους οικονομίας θα ανάβει το καλοριφέρ 2 ώρες την ημέρα και ότι θα τα πληρώνουμε εμείς. Δεν θα δώσουμε ούτε 1 ευρώ. Απαιτούμε δωρεάν και απερκή θέρμανση σε όλα τα σχολεία της χώρας. Απαράδεκτη επίσης είναι και η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων, ειδικότερα στη Τρίτη Λυκείου. Δεν έφτανε ήδη το άγχος και η κρίση της πανικού μας. Καλούμαστε και οι τρεις τάξεις του Λυκείου να δώσουμε με Τράπεζα Θεμάτων. Να καταργηθεί εδώ και τώρα, όπως και η ελάχιστη βάση εισαγωγής, που κάθε χρόνο μένουν εκτός σχολών 40.000 μαθητές. Δεν θέλουμε εξεταστικό κέντρο, σχολείο χρειαζόμαστε. Οι γονείς μας είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν ολημερείς ώστε να καλύψουν τα έξοδα των φροντιστηρίων. Δεδομένης και της ακρίβειας, πολλές οικογένειες δεν διαθέτουν τα ποσά. Απαιτούμε να υπάρχει σε κάθε σχολείο ενισχυτική διδασκαλία εφοδιασμένη με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ακόμα κενά σε καθηγητές, ένα μήνα μετά που άνοιξαν τα σχολεία. Να καλυφθούν όλα τα κερά τώρα. Απαιτούμε να δίνονται δωρεάν σνακ γεύματα στους μαθητές και να καταργηθεί το ΦΠΑ από τα προϊόντα του κηλικίου. Σε μια εποχή που οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη και οι μισθοί των γονιών μας δεν φτάνουν ούτε για τα απαραίτητα. Να μην καταργηθούν οι ιδιότητες στα ΕΠΑΛ και να γίνει η αναβάθμιση των εργαστηρίων τους. Πάρτε μέτρα επιτέλους. 3 χρόνια με τον COVID διεκδικούμε τα αυτονόητα, την προστασία της υγείας μας. Δώστε εδώ και τώρα δωρεάν και επαρκή τεστ στους μαθητές, καθώς και πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας. Λέμε ως εδώ, η φωνή μας θα ακουστεί. Δεν θα τους περάσει να βγούμε αμόρφωτα από τα σχολεία όπως θέλει το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί έχουμε τον τρόπο να διεκδικούμε. Έχουμε αποκτήσει τεράστια πείρα με τους αγώνες μας. Έτσι καταφέραμε να καθυστερήσουμε μέτρα της κυβέρνησης, να έρθουν καθηγητές ακόμα και να φτιαχτούν νέα σχολεία. Τώρα δυναμώνουμε τα 5 μελή και 15 μελή σε όλα τα σχολεία. Να έχουμε συμβούλια που θα ενημερώνουν, θα διεκδικούν. Κανένας να μην μείνει μόνος του στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Χαιρετίζουμε τη μαζική ανταπόκριση και κινητοποίησή τους εκ μέρους του Συλλόγου Σεφέρη. Χαιρετίζουμε την αντίστασή τους απέναντι στην κλιμακούμενη επίθεση στα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας, απέναντι στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και των δημόσιων σχολικών υποδομών. Γιατί απέναντι στην απαξίωση του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου και τον εμπεγμό της ίδιας της μαθητικής κοινότητας, το μόνο που φοβούνται είναι ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό κίνημα, ενωμένο, επίμονο και προσιλωμένο στην κοινωνική χειραφέτηση. Ένα κίνημα το οποίο θα συμβάλλει από το δικό του μετερίζει, ώστε να ξεριζωθεί μια και έξω ο νέος μεσαίωνας που επιφυλάσσουν σε όλους μας τον 21ο αιώνα, καταπατώντας δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες και με αίμα, εξαθλειώνοντας τον λαό και εγκαλώντας τον για την ίδια του την εξαθλίωση, αψηφώντας τις σύγχρονες ανάγκες και αγνοώντας τα σύγχρονα επιτεύγματα, τα οποία είναι αποτέλεσμα των ίδιων των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων του ίδιου του λαού. Καμία άνοχη στην κοροϊδία του Υπουργείου, που με γραφειοκρατικά τερτύπια και καθυστερήσεις φρόντισε για το πετσόκομα της μισθοδοσίας των αναπληρωτών για το μήνα Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μεθόδευση, μάλιστα, που έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός καλπάζει και οι τιμές στα ράφια γονατίζουν οριζόντια τα νοικοκυριά. Τα νέα ζευγάρια που θέλουν τον ένα τους μισθό για τον νίκη κάθε πρώτη του μηνός. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι μισθοί παραμένουν παγωμένοι για πάνω από μία δεκαετία. Είναι αδίστακτοι. Είναι αδίστακτοι γιατί μας κλέβουν τα μεροκάματα, μας κλέβουν τα όνειρα. Είναι αδίστακτοι γιατί αδιαφορούν για τον αγώνα επιβίωσης του εκπαιδευτικού, αδιαφορούν για τις περιπλανήσεις του ανά την επικράτεια, αδιαφορούν για τις αγωνίες μας, αδιαφορούν για το δικαίωμά μας στη σταθερή και μόνιμη εργασία. Είναι αδίσταχτη γιατί ακόμα και τα ψίχουλά μας είναι στα μάτια τους πολλά και πρέπει ένα μέρος τους να το πάρουν πίσω μέσω της φορολιστίας. Φορολιστία που αφορά όλα τα χαμηλά εισοδήματα. Είναι αδίσταχτη γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τις πολιτικές τους έχουν επιβάλει την υποχρηματοδότηση των υποδομών και των σχολικών εγκαταστάσεων με πρόσχημα την αποκέντρωση, πετώντας το παλάκι στην αυτοδιοίκηση. Είναι αδίσταχτη αφού φέτος μας στέλνουν τελεσίγραφα ότι θα κλείσουν τους διακόπτες και πως το να ξεπαδιάσουμε εμείς, τα παιδιά μας και οι μαθητές μας, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ως ένδειξη συμπαράστασης στα υπερκέρδη των ιδιωτικών εταιριών ενέργειας. Υπερκέρδη που χρηματοδοτούμε από την ίδια μας την τσέπη, αφού την έκπτωσή μας την επιδοτούν στους παρόχους. Είναι αδίσταχτη,
αφού ούτε η ίδια η επιδότηση δεν μας φτάνει για να ζεσταθούν τα σχολεία και οι μαθητές μας και εμείς οι ίδιοι δάσκαλοι. Στην κύφθηλη λοιπόν αριστεία τους, στην αναξιοπαθή αξιοκρατία τους, απαντάμε με την ανυποχώρητη αγωνιστική μας ταξική αξιοπρέπεια. Καλούμε λοιπόν στις 9 Νοέμβρη όλοι να απεργήσουμε. Γεια σας, είμαστε εδώ από Καλλιτεχνικό Γέρακα Αθήνας και Κερατσινίου. Υποστηρίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση και δηλώνουμε παρόν. Πριν λίγους μήνες και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο Περάματος. Συνεργεία του ΔΔΕ. Έχοντας πάρει εντολές διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ, επισκέπτονται σχολικά συγκροτήματα και ζητούν να αποπληρωθούν τα χρέη προς τη ΔΕΗ, ιδάλλως απειλούνται με διακοπή ρεύματος. Πρόκειται για μια απαράδεκτη, ελεηνή, ντροπιαστική ενέργεια, την οποία δεν πρόκειται να επιτρέψουμε. Το Μάιο, συγκροτημένα, οι εκπαιδευτικοί του Περάματος και του Κερατσινίου με το σύλλογό τους, το σύλλογο Νίκος Πλουμπίδης, απέτρεψαν διακοπές ρεύματος σε δημοτικά σχολεία. Τις προηγούμενες μέρες επισκέφτηκαν σχολεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Πειραιά, στο Δήμο Πειραιά. Σε επικοινωνία που είχαμε με εκπρόσωπο, μας είπε ότι υπάρχουν 32 εντολές για διακοπή ρεύματος σχολείων στον Πειραιά. Δεν ξέρουμε ποια είναι πρωτοβάθμια και ποια δευτεροβάθμια, χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, την οποία έχει στείλει η ΔΕΗ προς το ΔΔΕ, ζητώντας την εκτέλεσή τους. Βεβαίως, κάτω από την κατακραυγή και την κινητοποίηση που έχουμε εξαγγείλει για την Παρασκευή 2 η ώρα 14 του Οκτώβρη στη ΔΕΗ, στα Καμίνια, είναι το κεντρικό υποκατάστημα της ΔΕΗ στον Πειραιά, δεσμεύτηκαν, έστω τηλεφωνικά, ότι δεν πρόκειται να γίνουν διακοπές ρεύματος στα σχολεία. Όμως, ποιος μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε αυτά που λένε, και πολύ περισσότερο που το θέμα παραμένει. Έχει δοθεί εντολή διακοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ για σχολεία. Είναι μια εξοργιστική κυριολεκτικά ενέργεια, δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Απαιτούμε να μην γίνει καμία διακοπή ρεύματος, απαιτούμε να αυξηθεί η χρηματοδότηση από το κράτος προς τις σχολικές επιτροπές και τα σχολεία. Τα σχολεία κυριολεκτικά στενάζουν, πάνω από το 70-80% των συνολικών εξόδων αφορά τη ΔΕΗ και τη θέρμανση, πολλές φορές και μόνο τη ΔΕΗ. Λογαριασμοί 1500-1600 ευρώ το δίμηνο, 800 ευρώ το μήνα, όταν ένα σχολείο μεταβίας παίρνει 1000 ευρώ για ένα μήνα. Δηλαδή σχολεία που αδυνατούν να πάρουν αναλώσιμα, φωτοτυπικό χαρτί, να κάνουν επισκευές, να αγοράσουν ένα προτζέκτορα, να πάρουν δύο υπολογιστές, να επισκευάσουν δύο τείχους. Πρόκειται για μια τραγική απαράδεκτη κατάσταση. Απαιτούμε να διαγραφούν τα χρέη των σχολείων προς τις πρώην ΔΕΚΟ. Δεν μπορεί ένα σχολείο, δεν είναι ιδιωτική εταιρεία ένα σχολείο, να απαιτούν να αποπληρώσει το χρέος ιδάλλως, να του κόψουν το ρεύμα και μάλιστα να στερείται το σχολείο άλλα πολύτιμα αναλώσιμα. Γι' αυτό καλούμε όλους τους φορείς του Πειραιά, αλλά και άλλους φορείς που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα, άλλα σωματεία εννοώ, και μαθητές, 14 του Οκτώβρη 2 η ώρα, έξω από τη ΔΕΗ, Αγίου Ελευθερίου 114 στα Καμίνια. Δεν πρόκειται να περάσει αυτό το έσχος. Τη στιγμή που δίνουν 14 δις από τον προϋπολογισμό σε επιχειρηματίες, τα σχολεία υπολειτουργούν λόγω της υποχρηματοδότησης και των ευέλικτων σχέσεων εργασίας. Τη στιγμή που οι δαπάνες για τον ΝΑΤΟ όλο ένα αυξάνονται, οι μισθοί μας πλέον φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη. Τη στιγμή που οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας σπάνε τα ρεκόρ κερδοφορίας, οι εργαζόμενοι αγωνιούν για το αν θα βγάλουν το χειμώνα, για το αν θα έχουμε πετρέλαιο στο σχολείο να ζεσταθούν οι μαθητές μας. Ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, με το τεράστιο κόστος διαβίωσης, τις άθλιες υποδομές των σχολείων, τις ελλείψεις σε εξοπλισμό και κυρίως σε προσωπικό. Αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Αττική, μετά και τη δεύτερη φάση προσλήψεων, 8 ΖΕΠ δεν λειτουργούν καν, 30 κενά παραμένουν στην παράλληλη στήριξη αφού έγιναν μόνο 6 προσλήψεις, 25 κενά σε ειδικότητες παραμένουν, ενώ δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη για τα τμήματα ένταξης. Ταυτόχρονα, τα χρήματα που παίρνουν τα σχολεία από τις σχολικές επιτροπές δεν φτάνουν ούτε για τα απαραίτητα αναλώσιμα. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές έχουμε ουσιαστικά αιτήματα
που όμως για να πραγματοποιηθούν αποτελούν κόστος για την κάθε κυβέρνηση και χαλάνε τα σχέδιά τους για το πώς θέλουν το σχολείο μας, τη μάθηση και το μέλλον των παιδιών. Γι' αυτό είναι τώρα ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να σταθούμε απέναντι σε αυτά τα σχέδια και σε αυτές τις πολιτικές. Ακριβώς ένα χρόνο πριν, οι εκπαιδευτικοί αποδείξαμε ότι δεν δεχόμαστε την απαξίωση του ρόλου μας, δεν δεχόμαστε την κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών, την υποβάθμιση της μόρφωσής τους. Εμποδίσαμε στην πράξη την προσπάθεια να αδρανοποιήσουν τα σωματεία μας με τον νόμο Χατζηδάκη. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε και σήμερα, στεκόμαστε απέναντι στην καταστολή, υπερασπιζόμαστε τα σωματεία μας και τη συλλογική δράση. Στις 9 Νοεμβρίου απεργούμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους για τις σύγχρονες ανάγκες μας, για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για αξιοπρεπείς μισθούς, για ολόπλευρη μόρφωση για όλα τα παιδιά. Έχουμε τη δύναμη και αυτή η δύναμη βρίσκεται στους αγώνες μας και στη συλλογική μας δράση. Είμαστε από το 14ο Γυμνάσιο Περιστερίου και το 11ο Γενικό Λύκειο, καθώς και γονείς από το Ειδικό Σχολείο του Περιστερίου. Εδώ και 1,5 μήνα είμαστε σε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση, όπου ξαφνικά μετά μια εβδομάδα της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Περιστερίου με εισήγηση της δευτεροβάθμιας, της ΓΑΜ Αθήνας, συστεγάζει το 14ο Γυμνάσιο στο 11ο Λύκειο, ώστε να μπορέσει να λύσει πρόχειρα το πρόβλημα του ενεγύλ, τη στέγαση δηλαδή του ενεγύλ. Αν και υπάρχουν πολλές προτάσεις πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του ενεγύλ με ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο, παρόλα αυτά ο Δήμος εδώ και 1,5 μήνα δεν λέει να πάρει πίσω την απόφαση που έχει ψηφίσει η πλειοψηφία της Δημοτικής Παράταξης του Πακατουρίδη, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ασφαλές όλα τα παιδιά. Εδώ και 1,5 μήνα τα δύο τα σχολεία δεν κάνουν στην ουσία μάθημα, περιφέρονται με διάφορες κινητοποιήσεις που έχουμε κιόλας. Οι 100 μαθητές του ενεγύλ ήταν εκτός σχολικής διαδικασίας και τους έφεραν την προηγούμενη εβδομάδα παστωμένους σε μια αίθουσα εκδηλώσεων. Έχουμε λοιπόν προχωρήσει σε πολύμορφες κινητοποιήσεις εδώ και 1,5 μήνα. Έχουμε θέσει ερωτήματα και έχουν τεθεί ερωτήματα στη Βουλή. Και εμείς τώρα, σήμερα, με το κοινό ψήφισμα που έχουμε βγάλει, σας καλούμε στο Τετάρτη αύριο, 7 η ώρα το απόγευμα, σε κινητοποίηση που έχουμε στην πλατεία του Δημαρχείου, και την Πέμπτη, 5 η ώρα, μετά από κινητοποίηση και παρεμβάσεις, καταφέραμε να ξανασυζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλούμε λοιπόν όλους τους παραβρισκόμενους, τους φορείς, να στηρίξουν αυτή την προσπάθειά μας, να μην συστεγαστούν, να μην συγχωνευτούν τα σχολεία της γειτονιάς μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.